Δυστυχώς οι καιρικές συνθήκες δεν είναι ιδανικές για μπάλα, καθώς έχουμε συννεφιά και αναμένονται σποραδικές βροχές σύμφωνα με το δελτίο καιρού. Αυτό φυσικά δεν πτωεί καθόλου τους οπαδούς εδώ, που φημίζονται για την παντός καιρού στήριξη που δίνουν στην ομάδα τους. Πολύ εντυπωσιακό το γήπεδο αυτό. Αν το επισκεφθείς, σίγουρα σου μένει αξέχαστο. Και τώρα όλοι όρθιοι για τον εθνικό ύμνο της Ελλάδας. Το μάτς ξεκινάει. Υποπίπτησε φάουλ. Ο διαιτητής νομίζω ότι θέλει να του πει δύο λόγια. Γρήγορο σαν αστραπή. Σηκώθηκε το σημειάκι εδώ. Οριακά πάντως μάλλον ήταν offside. Προχωράει προς τη μεγάλη περιοχή. Μόνο ο goalkeeper του μείνει. Και πάλι. Στέλνει την κεφαλιά. Ναι, το αντέπισε. Πρέπει να πούμε πως θα πάνε πάρα πολύ καλά μέχρι στιγμής στην επίθεση. Εκτός γραμμής, σε πλάγια. Υπέροχη πάσα. Είναι μόνος του. Η άμυνα πολύ σωστά το κράτησε εκεί και τον νίκησε κατά κράτος. Δεν του έδωσαν καν τον χώρο να γυρίσει το σώμα του. Ο αμυντικός εδώ ξελάσπρωσε την ομάδα του. Πίεσε πολύ καλά τον αντίπαλό του και τελικά παίρνει την μπάλα. Τώρα μια σέντρα προς την περιοχή. Συνεχίζει μόνος. Υπέροχη προσπάθεια. Αστόχησε στο σούτ. Πολύ καλή προσπάθεια από μακριά. Άξιζε τον κόπο.
Παπασταθόπουλος. Συνεχίζει. Φάουλ που κέρδισε, θα λέγαμε δίκαια, εδώ ο παίκτης. Και απολύτως φυσιολογικά θα δεχτεί την κίτρινη κάρτα. Οι παίκτες διαφωνούν κάθετα με τον ρέφερι. Αλλά αυτός δεν δείχνει να συγκινείται και πολύ. Σε αυτή τη φάση εκτέθηκε η άμυνα. Δεν έκανε κάτι για να αποσοβήσει μια κατάσταση που από νωρίς φάνηκε δύσκολη. Για να δούμε αν θα το πάει για μέσα. Και το δοκιμάζει. Αυτό ήταν το εναρκτήριο γκολ για σήμερα. Υπέροχη εκτέλεση, έβαλε όλη του την πλάση. Ο τερματοφύλακας δεν μπορούσε να κάνει κάτι. Εκτέλεσε τη στημένη φάση με μεγάλη ακρίβεια, όπως ακριβώς το ήθελε. Για να δούμε τι θα γίνει τώρα, μετά από αυτό το 1-0. Είναι αυτοί που έχουν πλέον το μάτς στα χέρια τους. Αλλά αυτό δεν σημαίνει πως ακόμα δεν μπορούν να αλλάξουν τα πράγματα. Θα δοκιμάσει το πόδι του. Πολύ καλός ο τερματοφύλακας. Μεγάλη απόκρουση αυτή εδώ. Κατάφερε να αποσοβήσει αυτό που σε εμάς έμοιαζε μοιραίο. Και η μπάλα τώρα παίζεται από τα αριστερά. Τώρα υπάρχουν όλες οι προϋποθέσεις για αντεπίθεση. Θα σεντράρει. Εδώ χαραμίστηκε η μπάλα. Κάνει δυναμικό κατέβασμα από τα αριστερά. Η παράβαση υπέπεσε στην αντίληψη του διαιτητή και την καταλογίζει. Και είναι κίτρινη κάρτα. Απόλυτα φυσιολογική απόφαση φαίνεται αυτή. Ας διαμαρτύρονται όσο θέλουν. Εδώ τα πράγματα είναι ξεκάθαρα. Καλά θα κάνουν να αποδεχτούν την απόφαση. Ποιος ξέρει, θα το τολμήσει για μέσα. Προχωράει μόνος του. Και εδώ σταματά αυτή η επίθεσή τους. Και συνεχίζει τη μεγάλη του προσπάθεια. Σφύριξε ο διαιτητής. Προφανώς είναι φάουλ. Ο διαιτητής, όπως φαίνεται, θέλει να του κάνει παρατηρήσεις. Πιθανότητα να τον ηρεμήσει και να του επιστήσει την προσοχή. Εκτελέσουν εδώ το φάουλ, αλλά η γωνία είναι σχεδόν απαγορευτική.
όπως μπορώ να διακρίνω, εκεί κοντά στην πλάγια γραμμή, μια αλλαγή είναι στα σκαριά. Και η τύχη εδώ, γιατί η μπάλα εξουστρακίστηκε σε ένα σώμα και του στρώθηκε στο πιάτο. Η Αλβανία παίρνει προβάδισμα με δύο γκολ και τα πράγματα γίνονται πιο εύκολα για αυτούς τώρα. Αυτή τη στιγμή αναμφίβολα είναι καλύτερη μέσα στο γήπεδο και πιστεύω πως θα προσπαθήσουν να κάνουν κι άλλη ζημιά στον αντίπαλο. Θα ψάξει για προωθημένους συμπαίκτες του και τη στέλνει προς τα αριστερά. Θα γεμίσει και να η κεφαλιά. Επιχειρεί τη μακρινή παλιά. Κινείται προς την επίθεση. Βρήκε το κενό χώρο. Αυτός ο παίκτης έχει πολύ γερή κράση. Κάτι τέτοιες φάσεις είναι βούτυρο στο ψωμί του. Καλή η κατεβασιά του από τα αριστερά. Μεγάλη προσπάθεια. Σημαδεύει το νέα κεφαλιά. Και πάλι ας το πούμε κεφαλιά. Αν ήμουν προπονητής των αμυνόμενων, τώρα θα τους έβαζα τις φωνές. Δεν γίνεται να αφήνεις τόσο εύκολα τον αντίπαλο να βγάζει τέτοιες έντρες. Αυτή η πάσα είναι μισό γκολ. Πίεσε πολύ καλά τον αντίπαλό του και τελικά παίρνει την μπάλα. Ναι, πέρασε η παλιά. Τα Ολάντσα και με το κεφάλι πάλι γκολ. Και πάλι στάθηκε ανάτυχη εδώ. Πάντως το momentum είναι υπέρ τους τώρα. Θα πρέπει να το εκμεταλλευτούν. Είναι σαφές. Έτοιμος ο σουτάρι. Τα πράγματα αφήστε είναι ξεκάθαρα. Όποια τακτική για να ακολουθήσουν, είτε εκτελική είτε συντηρητική, έχουν το πάνω χέρι. Με το 2-0 απόκτησαν ένα καθαρό προβάδισμα στο σκορ. Πάμε λοιπόν να δούμε το δεύτερο ημίχρονο. Δεν άντεξε τελικά στην πίεση που του άσκησε ο αντίπαλος. Και θα σουτάρει. Φορτούνης κινείται με ταχύτητα στην αριστερή πτέρυγα. Φορτούνης κάνει ένα φοβερό σλάλο. Θα τελειώσει. Φορτούνης! Έξοχη ατομική προσπάθεια. Άξιζε κάτι καλύτερο. Δεν μπόρεσα να το κόψουν με τίποτα. Είναι πραγματικά τυχερή που αστόχησε. Τσάκα. Κάνει τη μακρινή παλιά και βγάζει την μπάλα προς τα άκρη. Ωραίο το τρέξιμό του από την αριστερή πλευρά. Σέντρα με καλέ. Θα προσπαθήσει με το κεφάλι.
επιβλήθηκε πολύ έξυπνα και έκοψε εδώ, γλιτώνοντας την ομάδα του από τα χειρότερα. Αν και ξεκίνησε καλά η επιθετική προσπάθεια, τελείωσε αλλιώς. Προωθεί την μπάλα προς την αντίπαλη εστία. Και προσπαθεί να σουτάρει. Τόσο σωστό τερματοφύλακας. Μπράβο του. Κατάφερε να πει όχι σε μια πολύ δύσκολη φάση. Είναι επικίνδυνος εκεί. Κάνει προσπάθεια. Μπράβο του. Από το τίποτα κατάφερε να δημιουργήσει ευκαιρία. Αυτό ήταν το τέλειο παράδειγμα για το πώς μετατρέπεις μια άμυνα σε επίθεση. Αν ήταν και λίγο πιο προσεκτικός στο σουτ, τώρα ακόμα θα πανηγύριζαν. Είναι σε πολύ πλεονεκτική θέση. Δεν κόβεται με τίποτα. Άκομψη η επέμβασή του. Κάνει φάουλ. Φορτούνης θα καταφέρει να του αποσπάσει την μπάλα έπειτα από πίεση και σουτάρει από απόσταση. Αν σημάδευε λίγο καλύτερα μπορεί και να το είχε βάλει. Μπορεί να μην απειλήθηκε ιδιαίτερα τώρα ο goalkeeper, αλλά ξέρει ότι ανά πάσα στιγμή μπορεί να δεχτεί γκολ από τέτοια σουτ. Κέρδισαν το πλάγιο. Δοκίμασε να πάει μόνος του, αλλά δεν μπόρεσε. Πλάγιο. Μασούρας κατεβαίνει από τα αριστερά, απειλητικά. Δυνατότητα σέντρας από τα άκρα. Μια έξυπνη παλιά προς την αντίπαλη περιοχή. Τον βγάζει σε πολύ πλεονεκτική θέση. Ξεχύνεται μπροστά. Για να δούμε τι θα κάνει εκεί. Ανοίγει την μπάλα δεξιά. Στέλνει την μπάλα στο νέα κεφαλιά. Ο goalkeeper είναι εδώ. Και απομακρύνει την μπάλα. Προφανώς δεν θέλει να ρισκάρει. Και να η κεφαλιά. Βρέθηκαν πολύ κοντά στον γκολ σε αυτή τη φάση. Για λίγο δεν κατάφερε να σκοράρει. Θα πρέπει πάντως να το αναγνωρίσουμε την πολύ καλή προσπάθεια που έκανε. Ζέκα. Κινείται προς τα εμπρός. Έκανε την μακρινή παλιά, αλλά δεν βρήκε στόχο. Οι παίκτες ξεχύνονται μπροστά. Ψάχνει το κολ. Λουτσάει με δύναμη την μπάλα. Σαν να παγώσαν όλοι εδώ για μια στιγμή. Ζέκα.
μπάλα θα βγει πλάγιο. Μπακάκης κατεβαίνει με χίλια από τα δεξιά. Ταουλάν Τσάκα θα κερδίσει τελικά την μπάλα. Και ξαφνικά η άμυνα βρίσκεται σε δύσκολη θέση. Πάσαμε αξιώσεις. Για να δούμε τι θα κάνει. Για να δούμε. Τίποτα. Ας το ξεχάσουμε αυτό το σου. Εδώ έδειξαν πόσο καλά γνωρίζουν την τέχνη της αντεπίθεσης. Υπό άλλες συνθήκες, μάλλον θα είχαν σκοράρει. Μπράβο τους πάντως για τη φοβερή τους ταχύτητα. Ζέκα. Πάει μόνος του. Βγαίνουν μπροστά. Έκανε όλα λάθος και άφησε να διαιτεί μια πολύ εύκολη απόφαση. Μάλιστα. Θα δοκιμάσουν την τύχη τους από τα 11 βήματα. Ο Μανολάς είχε πολύ ελεύθερο χώρο μπροστά του. Είναι από τις περιπτώσεις που ο αμυνόμενος είναι ουσιαστικά καταδικασμένος. Ο τερματοφύλακας θα κάνει τα πάντα για να πιάσει αυτό το πέναλτι. Αλλιώς οδεύουν προς την ήττα. Το πιάσε, μπράβο του. Ω, δεν τα κατάφερε. Τέτοιες ευκαιρίες δεν σου παρουσιάζονται συχνά. Πρέπει να τις αρπάζεις αμέσως από τα μαλλιά. Γιατί η θεά τύχη, μην ξεχνάμε, ήταν και καραφλή στο πίσω μέρος του κεφαλίου της, έτσι. Και με το κεφάλι πάει για γκολ. Δεν ήταν τυχερός εδώ. Ζέκα. Είναι όλοι έτοιμοι για την τελευταία επίθεση. Πλάγιο. Τον άδειασε κανονικά. Προχωράει μόνος του. Ξεκινάει η κόντρα. Πίεσε πολύ καλά τον αντίπαλό του και τελικά παίρνει την μπάλα. Και ναι, τον βρήκε όμορφα αυτήν την πάσα. Κινείται απειλητικά και είναι έτοιμος να σουτάρει. Οι αμυντικοί εδώ μάλλον ανακουφίστηκαν. Μανολάς. Προχωράει προς τη μεγάλη περιοχή. Είναι μόνος με τον ωραίο σου. Η μπάλα δεν βρίσκει στόχο. Και ο διαιτητής θα σφυρίξει για τελευταία φορά στο παιχνίδι. Καταπληκτική απόδοση εδώ και ο προπονητής. Τέλος τα ψέματα. Τουσάι. Πλάγιο. Και θα εξαπολύσει το σούτ. Πολύ καλή απόκριση. Εδώ τα χρειάστηκε λίγο ο goalkeeper, αλλά μπράβο του. Σίγουρα οι φίλοι της ομάδας εδώ ελπίζουν. Και με το κεφάλι πάει για γκολ. Καλά που ήταν εκεί ο αμυντικός και καθάρισε τη φάση. Τους περνάει εντυπωσιακά. Ο παίκτης έκανε μια καλή κούρσα, αλλά τελικά δεν τα κατάφερε. Έβαλε σωστά εκεί το πόδι του και κέρδισε τη μονομαχία. Υπέροχη προσπάθεια.
επιχειρεί μια σέντρα, μια κεφαλιά. Τον τροφοδότησε άψογα και αυτός με την πλάση του δεν δυσκολεύτηκε να σκοράρει. Σε αυτή τη φάση ενήργησε σαν πραγματικός κεφαλοσφαιριστής. Έπιασε μια υπέροχη κεφαλιά και έστειλε την μπάλα εκεί που κανένας αντίπαλος δεν θα μπορούσε να κάνει κάτι. Πολύ νωρίς παίρνουν τα ηνία του αγώνα. Ταουλάν Τσάκα. Ταουλάν Τσάκα κρατάει πάντα την μπάλα στα αριστερά και ψάχνει για επιλογές. Κάνει μια δυναμική κούρσα από τα δεξιά. Για να δούμε. Η μπάλα είναι εκτός. Εδώ βλέπουμε πως τους σταμάτησαν έγκαιρα. Α, δεν το κάνει. Ω, είναι αυτογκόλ. Πολύ ντροπιαστικό. Αυτό το αυτογκόλ μπορεί πραγματικά να καταστρέψει τα πάντα για αυτούς. Έστω και έτσι κατάφεραν τελικά να σκοράρουν. Ωραία η ενέργειά του από τα αριστερά. Για να δούμε αν θα βγει κάτι από αυτό. Και συνεχίζει τη μεγάλη του προσπάθεια. Ριψοκίνδυνη προσπάθεια. Αφού του βγήκε όμως, μπράβο του. Καλά το πήγε μέχρι ένα σημείο, αλλά τελικά τα έκανε θάλασσα. Κινείται προς την επίθεση και ακόμα μένει όρθιος. Ξεχύνεται μπροστά. Θα ψάξει το γκολ. Έξοχη ατομική προσπάθεια. Άξιζε κάτι καλύτερο. Τέτοια τεχνική κατάρτιση σπάνια βλέπουμε μέσα στα γήπεδα. Στα τελειώματα όμως ίσως να θέλει ακόμα λίγη δουλειά. Κάνει ένα φοβερό σλάλο. Είναι καλό το κατεβασμά του από τα δεξιά. Για να δούμε. Θα το εκμεταλλευτούν κάπως. Φορτούνης εκτελεί με πάσα τελικά. Μασούρας! Φοβερή απόκριση! Ο Μασούρας μάλλον νόμισε ότι τον είχε τον τερματοφύλακα εδώ, αλλά έκανε μεγάλο λάθος. Και γίνεται ξανά δικιά του. Μανολάς παραχωρεί το φάουλ.
γρήγορο σαν σουτάρι. Πραγματικά φάση καρμπών με την προηγούμενη. Μάλλον κάτι πρέπει να αλλάξουν στο παιχνίδι. Είναι σαφές πως έχουν την κυριαρχία στο παιχνίδι αυτή τη στιγμή με τόσες απανωτές ευκαιρίες, τις οποίες όμως δεν μπορούν να εκμεταλλευτούν. Για να δούμε πόσο θα συνεχιστεί αυτό. Κούτρης. Ευκαιρία για γκολ. Επιχειρεί ένα ηρωικό κατέβασμα. Αυτός ο παίκτης Κούτρης. Πολύ καλή ενέργειά του. Αλλά μπορεί να μην το έβαλε εδώ. Ο παίκτης δέχτηκε αντικανονικό μαρκάρισμα. Είναι φάουλ, ναι. Γίνεται η μακρινή παλιά, αλλά δεν είναι και τόσο ακριβίας. Πάει μόνος του. Έκοψε την πάσα. Σφύριγμα και λήξη του πρώτου ημιχρόνου. Το παιχνίδι είναι πολύ καλό έως τώρα. Είχαμε δύο γκολ. Τι ωραίες φάσεις. Το σκόρ είναι ισόπαλο. Η Αλβανία πάει στα αποδυτήρια με ανάμεικτα συναισθήματα μετά από ένα πολύ ισορροπημένο ημίχρονο. Οι παίκτες βρίσκονται και πάλι στις επάλξεις για το δεύτερο ημίχρονο. Η Αλβανία τα πήγε πολύ καλά. Θα πρέπει να είναι όλοι ευχαριστημένοι παρά το σκόρ. Αν δείξουν την ίδια επιμονή και προσήλωση στο πλάνο τους, θα ανταμυφθούν. Κινείται απειλητικά προς την εστία και προσπαθεί να σουτάρει. Κούτρης τολμάει την κατεβασιά από τα αριστερά. Σφύριξε ο διαιτητής. Προφανώς είναι φάουλ αυτό. Ο διαιτητής όπως φαίνεται θέλει να του κάνει παρατηρήσεις. Πιθανότητα να τον ηρεμήσει και να του επιστήσει την προσοχή. Κάνει μια υπερπροσπάθεια από τα δεξιά. Για να δούμε αν θα βγει κάτι καλό. Δεν άντεξε τελικά στην πίεση που του άσκησε ο αντίπαλος. Είναι σε πολύ πλεονεκτική θέση και κάνει το σουτ. Τη βρίσκει στο πιάτο του. Και αποκτούνται πάλι κεφάλι στο σκορ. Δεν μπόρεσε να συγκρατήσει την μπάλα τον κίπερ και η ομάδα του το πλήρωσε ακριβά αυτό. Μεγάλη απροσεξία του τερματοφύλακα εδώ. Πάντως, να μην αδικήσουμε και το σκόρερ, ενήλγησε εδώ πολύ όμορφα. Νομίζω είναι αυτό που περιμέναμε όλοι μας. Τελικά, ο αντίπαλος θα κερδίσει σε αυτή τη μονομαχία. Δοκίμασε να τα κάνει όλα μόνος του, αλλά δεν μπόρεσε. Άλλωστε, κάτι τέτοιες προσπάθειες δύσκολα βγαίνουν.
αξιώσεις. Για να δούμε τι θα κάνει. Ο επόπτης υποδεικνύει πως ήταν σε θέση offside. Παπασταθόπουλος. Κούτρης. Και συνεχίζει τη μεγάλη του προσπάθεια. Δοκίμασε να πάει μόνος του, αλλά δεν μπόρεσε. Ακούραστος επελάβνει από τα δεξιά, προσπαθώντας να κάνει τη διαφορά. Μακρινή μεταβίβαση. Ασουτάρει για γκολ. Παραλίγο, ήταν θέμα χιλιοστών. Υπέροχη προσπάθεια. Έμοιαζε βέβαιο γκολ. Σίγουρα τους αξίζει και άλλη μια ευκαιρία, γιατί εδώ στάθηκαν πραγματικά άτυχοι. Θα ψάξει για προωθημένους συμπαίκτες του. Προχωράει προς τη μεγάλη περιοχή. Την έκοψε. Πάει για γκολ. Με σουτάρει με δύναμη. Λίγο ήθελε για να εκμεταλλευτεί με τον καλύτερο τρόπο αυτό το κλέψιμο. Ζέτα. Δίνεται φάουλ σε αυτή τη φάση. Αν και ξεκίνησε καλά η επιθετική προσπάθεια, τελείωσε άδοξα. Η πίεση που του άσκησε σε αυτό το μαρκάρισμα θα τον κάνει να παραπατήσει. Ο Λαν Τσάκα κάνει το κλέψιμο. Έξυπνο. Και ναι, τον βρήκε όμορφα αυτή η πάση. Η άμυνα δείχνει να τα πηγαίνει λίγο καλύτερα τώρα. Κακή επέμβαση εδώ. Κακή. Είναι φάουλ. Τώρα υπάρχουν όλες οι προϋποθέσεις για αντεπίθεση. Είναι επιχειρεί το σουτ. Τελικά δεν θα μεγαλώσει η διαφορά στο σκορ. Αν δεν το πιάνε, τα πράγματα θα δυσκόλευαν τρομερά για αυτούς. Μπράβο του.
Φορτούνης. Και ξανακερδίζουν αμέσως την κατοχή. Θέλει να κάνει σέντρα από εδώ. Δεν έχει. Να